Ο κύριος Κωστής Μοχιανάκης είναι Chief Information Officer του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Μοχιανάκη, θα σκύει τώρα του παρουσιαστή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λέτε, αυτό είναι έτσι. Ναι, αν το κρατάτε έτσι. Ωραία. Δεξί. Γεια σας. Εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου για τεχνολογικές λύσεις, θα μιλήσω για πολιτικές. Διότι όπως είπε και ο κύριος Στεφανόπουλος στην αρχή της ημερίδας, κυρίως αυτό πρέπει να προσέξουμε στην Ελλάδα. Τέσσερα είναι τα κρίσιμα ερωτήματα και στην τοποθέτησή μου θα σταθώ κυρίως στα τρία τελευταία. Τι είναι μια έξυπνη πόλη? Γιατί χρειαζόμαστε την έξυπνη πόλη? Πώς πρέπει να οδεύσουμε και τελικά τι πρέπει να κάνουμε? Τι είναι μια έξυπνη πόλη? Έξυπνες είναι οι πόλεις που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνίας για να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους, τους οποιουσδήποτε στόχους βάλει η πολιτική ηγεσία. Αλλά στα πρώτα στάδια τουλάχιστον των έξυπνων πόλεων, επειδή ένα από τα βασικά αποτελέσματα ήταν η μείωση των ρήπων, πολλοί το συνδέσαν αυτό το Smart Cities με το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είναι όμως έτσι. Κατά τη γνώμη μου, συνδέεται με κάτι ευρύτερο που φέρνει παγκοσμιοποίηση. Αντιφατικό μεν, αλλά υπαρκτό. Δηλαδή, ενώ ευνοεί τα διεθνή brand ή ομογενοποιεί τις καταναλωτικές συνήθειες, από την άλλη κάνει αναγκαίες τις ταυτότητες, τις δικές μας. Και κάθε πόλη η οποία περνά από μετασχηματισμό σε μετασχηματισμό για να μπορέσει να αναπτύξει την οικονομία της και να αναπτυχθεί, προσπαθεί να ανακαλύψει ταυτότητα πάνω στην οποία θα στηρίξει στρατηγική της. Χρησιμοποιώντας όμως τις τεχνολογικές λύσεις και πληθαίνοντας αυτές οι λύσεις μέσα στην πόλη, οι ίδιες αυτές οι λύσεις δημιουργούν μια νέα ταυτότητα, τη smart ταυτότητα της πόλης. Επειδή ακριβώς μιλούμε για στόχους, οι στόχοι φέρουν αποτελέσματα και επικεντρωνόμαστε στο ότι αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να τα πετύχουμε και πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας κυρίως σε οικονομικά αποτελέσματα. Και ξεχνάμε πολλές φορές ένα άλλο παράγοντα που είναι η ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή μαζί με τις έξυπνες πόλεις πρέπει να έχουμε και έξυπνους πολίτες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επειδή μιλάμε για στόχους, αυτούς τους βάζουν οι σημερινές ηγεσίες, οι οποίες όμως σύντομα μπορεί να αλλάξουν και οι στόχοι μπορεί να αλλάξουν. Εάν η επόμενη δημοτική αρχή ή οποιαδήποτε αρχή της πόλης έχει διαφορετικούς στόχους. Γι' αυτό, επειδή μιλάμε για στρατηγικούς στόχους, θα πρέπει αυτοί να έχουν τη δυνατόν μεγαλύτερη ανοχή των πολιτών. Και η συμμετοχή τους λοιπόν στις διαβουλεύσεις για να βγουν στρατηγικοί στόχοι είναι υποχρεωτική. Τώρα, γιατί χρειαζόμαστε την έξυπνη πόλη? Είπα, μιλήσαμε για στόχους. Τους στόχους συνήθως τους θέτουν κάποιοι φορείς μέσα στην πόλη. Και ο κυριότερος φορέας που υπάρχει μέσα στην πόλη οργάνωσης είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Για να κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση στα μοντέλα δημάρχων που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα. Στο παρελθόν, όταν δεν υπήρχαν αρμοδιότητες και πόροι, το μοντέλο του δημάρχου ήταν ο δήμαρχος διεκδικητής. Ήταν κάτι σε ένας πρόεδρος του εργατικού κέντρου που χτυπούσε το χέρι στο γραφείο του υπουργού ή πήγαινε από την πίσω πόρτα για να πάρει κονδύλια για να κάνει κάποια έργα. Μετά το περίπου τα μέσα του 1995, συναντήσαμε το μοντέλο του δημάρχου εργολάβου, ο οποίος τώρα έχοντας αυξηθεί οι αρμοδιότητες του και τα χρήματα που παίρνει από ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ. Έδωσε βάρος στις υποδομές, στα έργα, και αυτά ήταν τεχνικά έργα. Όμως αυτό το μοντέλο τελείωσε κατά τη γνώμη μου γύρω στο τέλος του 2010 με την οικονομική κρίση και με τον Καλλικράτη, που ένα νέο μοντέλο δημάρχου έχει αρχίσει να εμφανίζεται. Γιατί? Διότι έχουν κλείψει τα χρήματα για μεγάλα έργα και αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ σημαντικό το να λειτουργεί ο Δήμος. Δηλαδή, να βγαίνει το πιστοποιητικό, να είναι καθαρή η πόλη, να δουλεύουν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, αρχίζουμε και δίνουμε βάρος στις υπηρεσίες και εμφανίζεται το μοντέλο δημάρχου παρόχου υπηρεσιών. Όμως αυτά είναι διαχειριστικά μοντέλα. Ποιους δημάρχους θα θυμόμαστε στο μέλλον? Αν βάλετε με το μυαλό σας να ανακαλέσετε δημάρχους που έχουν περάσει ήδη, ποιους δημάρχους θα θυμόμαστε? Κατά τη γνώμη μου, θυμόμαστε τους δημάρχους οραματιστές. Αυτούς δηλαδή που έχουν ξεπεράσει την απόσταση από την οικονομία, ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του τόπου τους, βάζουν στόχους που συνδέονται με οικονομικά αποτελέσματα και δημιουργούν ένα όραμα για την πόλη.
Αυτό το δήμαρχο θα θυμόμαστε στο μέλλον. Και ακριβώς αυτός ο δήμαρχος θα χρησιμοποιήσει το όραμα της έξυπνης πόλης. Ο δήμαρχος οραματιστής. Πώς θα οδεύσουμε τώρα στην έξυπνη πόλη? Είπαμε προηγουμένως ότι μιλάμε για στρατηγικούς στόχους. Άρα πρέπει να έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο. Βασικό, όπως είπαμε, είναι οι συνεργασίες και η κοινωνική συμμετοχή. Γύρω από αυτό το στρατηγικό σχέδιο, που πρέπει να παίρνουν μέρος όλοι οι φορείς της πόλης, δηλαδή είναι μια συλλογική δημιουργία του σχεδίου, αλλά και μια συλλογική διαχείριση, δημιουργούνται διάφορες επιτροπές, η πολιτική επιτροπή, η κοινωνική διαβούλευση, η επιστημονική στήριξη, η ομάδα των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και η προθετική εκστρατεία. Και τώρα φτάνουμε σιγά σιγά το τι να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε από τις μεμονωμένες δράσεις στη συλλογική προσπάθεια, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό που κάνουν σιγά σιγά τώρα όλες οι πόλεις του κόσμου που ενστερνίζονται το όραμα της έξυπνης πόλης είναι να δημιουργούν επιτροπές οι οποίες θα επεξεργάζονται το στρατηγικό σχέδιο. Πρόσφατα έφτιαξε το Λονδίνο και πολλές αγγλικές πόλεις που το έχουν βάλει σαν μια πολιτική τους να αναπτύξουν τις smart πολιτικές. Για να λέμε λοιπόν τώρα μαζί με το τι πρέπει να κάνουμε, τι έχει κάνει το Ηράκλειο και τα τελευταία δύο χρόνια, το 2012 και το 2013, έχει κριθεί από ένα διεθνή οργανισμό, το Intelligent Community Forum, που παιδεύει στη Νέα Υόρκη, ως μία από τις 21 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου. Τώρα θα μου πείτε, είναι αυτό αντικειμενικό, όντως μία από τις 21 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου? Ας μην το εξετάσουμε, γιατί καμία λίστα κατατάξεων δεν είναι εν τέλει αντικειμενική. Παίρνει υπόψη τους ορισμένους δείκτες μετρήσεων, τους οποίους εξετάζει και βγάζει τα αποτελέσματα. Και εμείς μελετήσαμε πράγματι αυτούς τους δείκτες που εξετάζει αυτή το Intelligent Community Forum και γύρω από εκεί δομήσαμε και τη δική μας πολιτική. Στο Ηράκλειο λοιπόν πρόσφατα δημιουργήσαμε την Επιτροπή για το Concept Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη, που συμμετέχει ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα ΤΕΗ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. Γύρω από αυτή την Επιτροπή ήδη κάνουμε συνεργασίες με ομάδες πολιτών που κινούνται και αυτοί σε παρόμοιο όραμα για την πόλη, όπως είναι για παράδειγμα η ομάδα του Common Fest, του Φεστιβάλ των Κοινών, η ομάδα των μαθητών που δημιουργεί το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και άλλες ομάδες μέσα στην πόλη που θα προχωρήσουμε σε διαβουλεύσεις και κοινές συναντήσεις και κοινό δούλεμα του οράματος. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει αυτό το όραμα να διατυπωθεί. Αυτό το όραμα θα το διατυπώσει η Επιτροπή που είπαμε παραπάνω και μαζί με αυτό το κείμενο θα παρουσιαστεί μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Θα έχουμε ένα γραπτό κείμενο και αυτό το γραπτό κείμενο γιατί έχει αξία, διότι δεσμεύει και γιατί γίνεται έλεγχος πάνω στην πορεία υλοποίησής του. Το τρίτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η προσέγγιση της έξυπνης πόλης πρέπει να γίνεται και να στηρίζεται πάνω στην υπάρχουσα οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική πραγματικότητα της πόλης και στους διαθέσιμους πόρους εμπειρίας που διαθέτει η κοινωνία των πολιτών μέσα στην πόλη. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι στον αέρα, δεν μπορεί να βρίσκουμε πρότυπα που έχουν συμβεί αλλού και άκρητα να προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε στη δική μας πόλη. Θα σου πω το παράδειγμα της Κρήτης, γιατί στην Κρήτη έχουμε μία από τις πρώτες κινήσεις που έκανε ο νέος Περιφερειάρχης, ήταν να δημιουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας. Δηλαδή, 1 του Γενάρη το 2011 ανέλαβε, 20 του Γενάρη, κάναμε την πρώτη συγκέντρωση και εξειδικεύσαμε το τι θα είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και πώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης. Εκεί λοιπόν καταλήξαμε σε 4 σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση του τόπου, αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν εκ των προτέρων σίγουρες ότι θα πάρθουν. Το brand που θα στηρίξουμε και θα στηριχτούμε είναι το Κρήτη. Παλιά είχαμε τις διάφορες τοπικές συγκρούσεις κατά κάποιο τρόπο στην Κρήτη, Χανιά, Ηράκλειο κτλ. Ήταν 4 νομαρχίες. Τώρα βοηθά την ενοποίηση του νησιού ο δευτεροβάθμιος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης που ενοποιεί όλα αυτά και αμβλύνει προφανώς τις αντιθέσεις. Δεύτερον, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί.
Τρίτον, στρατηγική μας επιλογή να στηριχτούμε στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό και να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο μέσω της κριτικής διατροφής. Και ότι εργαλείο για την επιτυχία είναι τα ανταγωνιστικά στοιχεία της ταυτότητας της Κρήτης, δηλαδή θα στηριχτούμε στην τοπικότητα, όπως είπα προηγουμένως. Εκεί τώρα, με βάση αυτά τα στοιχεία, δηλαδή στα πραγματικά στοιχεία του τόπου, τα οικονομικά, κοινωνικά και τεχνολογικά, βλέπουμε και τα επίπεδα καινοτομίας. Είχε ανακοινωθεί ότι ο κύριος Κομνηνός που έχει αναλύσει τα τρία επίπεδα καινοτομίας που υπάρχουν μέσα στην πόλη και πράγματι τα βλέπουμε, τα έκανα σκεφτόμενος τον, κρίμα που δεν είναι εδώ. Στο πρώτο επίπεδο λοιπόν, αφού μιλάμε ένας από τους βασικούς τομείς, για παράδειγμα ανάπτυξη οικονομίας Κρήτης είναι ο τουρισμός, του Ηράκλειο έχουν πάνω από 3 εκατομμύρια αφίξεις το χρόνο τουριστών, έχει δημιουργηθεί το κριτικό σύμφωνο ποιότητας για την κριτική διατροφή, το σήμα κριτικά χέρια για τη χειροτεχνία, το δίκτυο των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, το δίκτυο κριτικού ελαιολάδου, το δίκτυο των ενοποιών, η αστική σύμπραξη τουριστικής ανάπτυξης και άλλοι φορείς όπως είναι Ένωση Ξενοδόχων, η Λέσχη Αρχιμαγείρων και δημιουργείται έτσι το κλάστερ του τουρισμού της Κρήτης που αποτελεί ας πούμε τους φορείς του τουρισμού στην Κρήτη. Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το ΤΕΙ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τις ιδιωτικές εταιρείες νέας τεχνολογίας. Και έτσι βλέπουμε στο τρίτο επίπεδο να έχουμε τις εφαρμογές που πάνε κατά τη στοιχεία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικονομίας του νησιού. Απαραίτητο στοιχείο στην πορεία υλοποίηση του σχεδίου είναι να πεις έχω το όραμα, πάω στο σχέδιο. Και προφανώς πρέπει να πω τώρα για το πρόγραμμα, τις δράσεις που πρέπει να κάνω. Και γι' αυτό πρέπει να φτιαχτεί ένας οδικός χάρτης με τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε, πια όλη η πόλη, αφού όλη η πόλη συμβάλλει στην δημιουργία και του οράματος και του σχεδίου. Σαν πόλη έχουμε φτιάξει ένα report που έχει όλες τις σημαντικές δράσεις που έχουμε κάνει στο σύνολο της πόλης. Και μέσω του report αυτού πηγαίνουμε στη διαγωνιστική διαδικασία του Intelligent Community Forum που σας έχω είπα προηγουμένως. Δεν θα σας πω λοιπόν τι κάνει όλη η πόλη, δεν είμαι και αρμόδιος. Θα σας πω λίγο τι κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, που πιστεύω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πετυχεμένου Δήμου στον τομέα των ICT. Το 2009 πρώτα-πρώτα υιοθετήσαμε ένα χάρτη υποχρεώσεων της Δημοτικής Αρχής έναντι των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης. Δηλαδή, καταγράψαμε ώστε να υπάρχει και έλεγχος τους στόχους που θέσαμε έναντι των πολιτών. Η πρώτος στόχος ήταν υποχρέωση για παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Ο δεύτερος είναι υποχρέωση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου, υποχρέωση υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων, υποχρέωση υιοθέτηση πολιτικών πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών, υποχρέωση διευκόλυνση της με ψηφιακό τρόπο συμμετοχής και υποχρέωση για κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών. Εκεί πάνω βασίσαμε, σε αυτούς τους έξι άξονες βασίσαμε την πολιτική μας τα τελευταία χρόνια και εκεί πετύχαμε συγκεκριμένα αποτελέσματα που μας ανέβασαν κατά κάποιο τρόπο στο χάρτη των ψηφιακών πόλεων. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε το δίκτυο οπτικών ινών 72 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη, που αυτή τη στιγμή είμαστε μία από τις τρεις πόλεις Ελλάδος η οποία το έχει θέσει σε λειτουργία. Δηλαδή ήδη ένα μεγάλο σύνολο σχολείων έχουν συνδεθεί πάνω στο δίκτυο και παίρνουν υπηρεσίες από το ΕΔΕΤ. Ήδη αρκετές δημόσιες υπηρεσίες στην πόλη μέσα έχουν συνδεθεί επίσης στο δίκτυό μας και θα παίρνουν υπηρεσίες από το Σύζευξης. Έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο ασύρματο δίκτυο αυτή τη στιγμή 82 κόμβων που μετράει γύρω σε 7.500 διαφορετικούς χρήστες το μήνα. Θα το αυξήσω μέχρι τέλος του πρώτου εξαμήνου σε 110 σημεία και πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τις 10.000 MAC άντρες συσκευών το μήνα. Έχουμε δημιουργήσει τη διαδικτυακή πύλη παρουσίας υπηρεσιών του Δήμου που ήταν από τις πρώτες δημοτικές πύλες που βγήκαν στον αέρα με πάνω από 163 υπηρεσίες προς τους πολίτες, εκ των οποίων 30 είναι τρίτο επίπεδου με ηλεκτρονικές πληρωμές κτλ. Και αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δημοφιλείς δημοτικές πύλες, είναι τρίτη στη σειρά κατάταξης, είναι περίπου 2.000
σε σχέση με στη λίστα των ελληνικών site του Δήμου Θεσσαλονίκης και Αθήνας είναι γύρω στο 1700 και την καλοκαιρινή περίοδο το Ηράκλειο είναι πρώτο σε επισκεψιμότητα και ξεπερνά δηλαδή και του Δήμου της Αθήνας και του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Και έχουμε αναπτύξει αρκετές εφαρμογές και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε για τις κινητές συσκευές, για την πολιτική προστασία, τα κυκλοφοριακά προβλήματα κτλ. Αλλά έχουμε και ένα μεγάλο στόκ ενεργειών συνεργασιών των φορέων μεταξύ τους, όπως είναι το Living Lab της Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι το Κέντρο Ελεύθερου Ανοιχτού Λογισμικού που έχει φτιάξει το Πανεπιστήμιο, ο Δήμος, οι καθηγητές πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κτλ. Τώρα, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, έχουν περάσει πολλά στάδια εισαγωγή των νέων τεχνολογιών μέσα στις πόλεις. Η πρώτη είσοδός τους έγινε στη μηχανοργάνωση των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Και ένα δεύτερο βήμα έγινε όταν με το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης οι πολλοί οργανισμοί μέσα στην πόλη άρχισαν να προσφέρουν κατευθείαν υπηρεσίες στους πολίτες μέσω διαδικτύου. Τώρα είναι η ανάγκη να περάσουμε σε ένα τρίτο βήμα, όπου από τον ψηφιακό οργανισμό, το έξυπνο Δήμο, το έξυπνο Πανεπιστήμιο, το έξυπνο Νοσοκομείο, θα πρέπει να περάσουμε στην έξυπνη πόλη, που σημαίνει τι? Ότι τα δεδομένα πια του ενός οργανισμού διασυνδέονται με του άλλου, υπάρχει διαλειτουργικότητα. Παίρνουμε, όπως είπαμε προηγουμένως πολλοί ομιλητές, ένα dashboard πληροφορίες από πάρα πολλούς φορείς και μπορούμε να τις επεξεργαστούμε και να δημιουργήσουμε καινούρια πληροφορία. Αλλά έχουμε τώρα και μια άλλη υποχρέωση, εκεί που πραγματικά δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος, γιατί πάρα πολλές πόλεις που είναι μικρού μεγέθους δεν έχουν καν κανένα ούτε υποδομή, ούτε καν υπαλλήλους ή δήμοι πληροφορικής και δεν μπορούν να αποκτήσουν και στο επόμενο διάστημα λόγω απαγόρευσης των προσλήψεων. Είμαστε αναγκασμένοι να περάσουμε σε ευρύτερα σύνολα που είναι οι έξυπνες ψηφιακές κοινότητες. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 4 μεγάλα σύνολα ψηφιακών κοινοτήτων της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου, της Δυτικής Ελλάδος, της Κεντρικής Ελλάδος και Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτές οι κοινότητες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και στους Δήμους, καλά διότι μιλώντας για μεγάλους Δήμους ίσως να μην το χρειάζεται τόσο πολύ, αλλά οι μεσαίοι και κάτω Δήμοι χρειάζονται αυτές τις κοινότητες, διότι οι ίδιες δεν διαθέτουν ούτε τεχνογνωσία ούτε προσωπικό. Τώρα, όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα, θα ήθελα να πω ότι και οι Δήμοι και οι πόλεις συνολικά είναι υποχρεωμένοι να δουν ορισμένα πράγματα εξ αρχής. Το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας πρέπει να μπει μέσα στο δικό τους πνεύμα. Δηλαδή, οι πόλεις είναι μεν δημόσια αγαθά και απευθύνονται στους πολίτες και πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνίζονται άλλες πόλεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Δηλαδή, το Ηράκλειο, για παράδειγμα, όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, δεν ανταγωνίζεται αποκλειστικά μια άλλη ελληνική πόλη, μια άλλη ελληνική περιοχή. Θέλει να τραβήξει τον τουρίστα και θέλει να τον τραβήξει και από άλλους τόπους, από άλλες χώρες. Άρα, η έννοια της ανταγωνιστικότητας μαζί με την έννοια της συνεργασίας που είπαμε προηγουμένως όλων των φορέων της πόλης με άλλες πόλεις κτλ., πρέπει να είναι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου. Τα επιχειρηματικά μοντέλα, πώς μας διευκολύνουν οι ψηφιακές κοινότητες? Όταν προς το τέλος του τρίτου κοινοτικού πλαισίου βγήκε η πρόσκληση 20.1, όπου καλούσε τους Δήμους να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση από ψηφιακή σύγκληση, είδαμε με έκπληξη πολλοί από εμάς που ανησυχούμε για ορισμένα πράγματα, ότι δεν προέβλεπε συνεργασίες μεταξύ πόλεων. Έτσι κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και ξαναβγήκε ξανά σε δεύτερη έκδοση πρόσκληση που προέβλεπε συνεργασία μεταξύ πολλών πόλεων για την κατασκευή ενός έργου. Και έτσι πολλές πόλεις της Ελλάδας συνεργάστηκαν μεταξύ τους, όπως πούμε εμείς στην Κρήτη, όλες οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης, και υποβάλαμε από κοινού προτάσεις για χρηματοδότηση. Τώρα δεν πάει ένας μήνας που έχει και δε αρχίσει συζήτηση με την ψηφιακή σύγκληση για το πώς θα συνεχιστεί χρηματοδότηση των Δήμων για έργα ICT. Και άκουσα με έκπληξή μου
ότι ένα μοντέλο που πάει να υιοθετηθεί είναι ότι θα δώσει ψηφιακή σύγκληση 50.000 δυνατότητα για έργα 50.000 ευρώ σε κάθε Δήμο. Δηλαδή να κάνει με 50.000 ευρώ ο κάθε Δήμος τι. Εδώ μπαίνει, πιστεύω, ο ρόλος των ψηφιακών κοινοτήτων. Δηλαδή, αν η Ελλάδα, όπως είπαμε, έχει χωριστεί σε 4 μέρη με 4 ψηφιακές κοινότητες, δηλαδή περίπου έχει 80 δήμους κάθε κοινότητα, 5-8-40, 4 δηλαδή εκατομμύρια έχει κάθε ψηφιακή κοινότητα για να διαχειριστεί. Αμέσως, αν αλλάξουμε το μοντέλο, δηλαδή από ένα σημείο να παρέχονται σαν υπηρεσία όλες οι εφαρμογές προς τις πόλεις, και αν οι ψηφιακές κοινότητες διαθέτουν εκείνη το σύνολο των δυνατοτήτων να παρέχουν υπηρεσίες και προς τους μικρότερους δήμους, να τους βοηθήσουν, που δεν έχουν καν προσωπικό, ούτε κάποιον άνθρωπο να σκεφτεί πολιτικές ICT για αυτές, θα έχουμε κατευθείαν πάρα πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης, οι ψηφιακές κοινότητες μπορούν να βοηθήσουν να ενοποιήσουν τα MAN των δήμων, και αν ποτέ, ελπίζω στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, να φτάσουμε στο σχέδιο για την οπτική ίνα στο σπίτι, να εντάξουν σε αυτό το σχέδιο και τα MAN των πόλεων και να πάρουν σαν ψηφιακή κοινότητα μέρος στο διαχειριστικό, στο οικονομικό σχήμα που θα κάνει την επένδυση. Κύριε Μοχιανάκη, να κρατήσουμε τον χρόνο, αν θέλετε. Εντάξει, τελειώνω. Ο στόχος όλων αυτών είναι, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργήσουμε και ένα brand name για τις πόλεις. Το brand name φέρνει αποτελέσματα και φέρνει αποτελέσματα οικονομικά. Το brand μιας πόλης συνίσταται από τρία στοιχεία. Την πραγματική ταυτότητα της πόλης, την εικόνα της πόλης, αλλά και την τοποθέτησή τους στην ανταγωνιστική αγορά. Εκεί έχω κάνει προσωπικά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα από την ιστοσελίδα που δημιούργησα, το citybranding.gr. Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί πάνω από 1.000 άρθρα γύρω από αυτά τα θέματα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Σχεδιάσαμε πώς, σαν Ηράκλειο, θα μπούμε σε διάφορες λίστες κατατάξεων για τις έξυπνες πόλεις. Σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα. Και συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι ειδικά στο τι να κάνουμε, 5 είναι τα βήματα που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Το πρώτο είναι να διατυπώσουμε το όραμα της έξυπνης πόλης. Το δεύτερο είναι να έχουμε μια συλλογική διαχείριση του οράματος. Το τρίτο είναι να προσεγγίσουμε την έξυπνη πόλη στηριζόμενη στην υπάρχουσα πραγματικότητα. Το τέταρτο είναι να δημιουργήσουμε τον οδικό χάρτη υλοποίηση του οράματος. Και το πέμπτο είναι να παλέψουμε για τη δημιουργία ενός brand name που θα φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ.